Το μεγάλο ετήσιο ραντεβού για τους αθλητές της ορεινής ποδηλασίας είναι προγραμματισμένο για το τριήμερο 10 έως 12 Ιουλίου 2015 στην Ξάνθη, το οποίο για πρώτη φορά φεύγει εκτός Καρπενησίου και ανηφορίζει στη Βόρεια Ελλάδα. Η πόλη της Ξάνθης, ο νομός της Ξάνθης, γενικότερα η περιοχή μας, μέσα από τις δράσεις του ποδηλατικού συλλόγου «Ο Πήγασος», κατόρθωσε να δώσει εμπιστοσύνη προς το κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας να του εμπιστευθεί για φέτος μέσα από μία, μπορούσα να πω, επιλογή 15 πόλεων που επίμονα ζητούσαν τη διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ορεινής Ποδηλασίας να αναθέσει στην πόλη της Ξάνθης και συγκεκριμένα στον Πήγασο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Πρόκειται, όπως είπα, για μία εκδήλωση η οποία έχει υψηλό δείχτη συμμετοχής όσον αφορά την ποσότητα και την ποιότητα, και συγκεκριμένα αναφέρομαι σε ένα δείγμα 250 αθλητών μαζί με τους συνοδούς τους από όλη την Ελλάδα, με ποιοτικά χαρακτηριστικά υψηλά, καθαρά σε αθλητικό και πλαίσιο, όπου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Έλληνες έχουμε τουλάχιστον 2-3 αθλητές η Ελλάδα, όπου έχουν πάρει πρωτεία σε παγκόσμιο επίπεδο στην ορεινή ποδηλασία. Το θετικό είναι ότι έχει ανταπεξέλθει η πόλη μέσα από τους θεσμούς και συνδράμει προς αυτή την εκδήλωση. Θα γίνει στις 10, στις 11 και στις 12 Ιουλίου, στο συγκεκριμένα γύρω από την τοποθεσία της Παναγίας Καλαμού. Θα έχουμε την ευκαιρία μέχρι τότε να τα ξαναπούμε. Και αυτό που θα ήθελα να ξανατονίσω είναι ότι οι δράσεις της πόλης και γενικότερα του Πηγάσου γύρω από τα πολιτικά δρόμενα ήταν η αιτία να εμπιστευθεί η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός, όπου γίνεται μία φορά το χρόνο, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι συνήθως γινότανε στο Καρπενήσι. Είναι για πρώτη φορά που ανεβαίνει επάνω. Μια σημαντική διοργάνωση για την Ξάνθη, η οποία πέρα από την αγωνιστική της αξία αποτελεί και την καλύτερη διαφημιστική καμπάνια, αφού αθλητές από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στον ακριτικό νομό, γνωρίζοντας όχι μόνο την πόλη, αλλά και τις ομορφιές της άγριας φύσης της περιοχής.